Πάμε στα άρθρα σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια προεργασία, κύριε Σαχίνη, σε σχέση με τη γλώσσα. Πάμε άρθρο 1, παράγραφος γάμα, 3 γάμα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, παράγραφος 3 και 4. Πάμε πρώτα στο άρθρο 1. Στο άρθρο 1, λοιπόν. 3 γάμα, λέει, η επίσημη γλώσσα. Νομικά τώρα πια. Του δεύτερου μέρους θα είναι η μακεδονική γλώσσα. Εντός εισαγωγικών, όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη συνδιάσκεψη των ΗΠΑ και πάει στο έτος το 1977. Εκεί δεν έγινε αναγνώριση γλώσσα, κατά τη γνώμη μου. Και εδώ πάλι η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ενημέρωσε τον κύριο Υπουργό. Για πάμε στο, και στο 7 λίγο, σας ναι, παρακαλώ πολύ. Στο 7, εκεί είναι το, η μεγάλη αντίφαση τώρα. Από τη μια μεριά λοιπόν είναι η μακεδονική γλώσσα. 3. Παράγραφος 3 είπατε. 7, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος, δηλαδή τα Σκόπια τώρα, ναι. Τη Φιρόμ. Με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία κτλ. Από κάτω προσέξτε. Η παράγραφος 4. 4. Το δεύτερο μέρος, δηλαδή η Φιρόμ, σημαίνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Δηλαδή, πώς είναι να είσαι νότιος Σλάβος, να μιλάς νότιος σλαβικά, να λέει είσαι Μακεδόνας και ενώ μιλάς νότιος σλαβική γλώσσα, αυτή η γλώσσα δεν είναι μακεδονική. Αυτό μπορείτε να μου το επιλύσετε. Εγώ δεν μπορώ να το επιλύσω. Λοιπόν, αυτό είναι αδιέξοδο. Αυτά είναι ζητήματα που τίθενται. Και απορώ γιατί υπάρχει ο παγκυρισμός από τη μια και η αξιοκατάκριτη πάλι από την αριθμού. Όλα αυτά είναι μετέωρα τελικώς. Και απευθύνονται πραγματικά σε ενδεχομένως νέες διαπραγματεύσεις και σε νέες πάλι διαδικασίες. Ενώ το πρώτο άρθρο λέει ότι αυτή η σύμβαση είναι τελική, που τελικά δεν είναι τελική γιατί προβλέπει διαδικασίες, που αν δεν γίνουν διαδικασίες δεν υπάρχει τίποτα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και κάθε μέρος μπορεί να λέει τα δικά του. Όπως για παράδειγμα τα άρθρα 7 και 8 είναι απολύτως αόριστα. Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα τα οποία συνιστούν νέρος κτλ. Φέρει υπόψη, το δεύτερο μέρος δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά κατά οποιοδήποτε τρόπο κάποια άλλα σύμβολα, μπαίνουν και κάποια ζητήματα μέσα από επιτροπές που θα γίνουν τα πολιτιστικά ζητήματα που θα ανακύπτουν. Άρα μου λέτε νομικά, στέκομαι στο νομικό εγώ. Θα αναθύνονται ανά πάση στιγμή. Το κομμάτι της γλώσσας δεν είναι καθαρό. Έχει διατυπώσεις. Εσωτερικές αντιφάσεις. Δηλαδή αντιφάσεις. Αυτή η σύμβαση συμπεριλαμβάνει τη νομική της αντίφαση, που για μένα τελικώς δεν ξέρω αν είναι πιο υπερισχύ. Έχει να δηλαδή το προήμιο, μάλλον το προήμιο όχι, το άρθρο 1 έχει νομικοπολιτική υπεροχή ή το άρθρο 7. Δηλαδή τι ισχύει, ότι είναι μακεδονική γλώσσα ή είναι νότια σλαβική. Η ιδέα μετατροπή της κυριλικής γραφής σε λατινικούς χαρακτήρες δεν είναι αναγνώριση γλώσσας. Αυτά είναι σοβαρά θέματα τώρα που θέτω. Τι εννοείται, αυτό που γίνεται στην κρίση του 1977. Για μένα το 72, αλλά ας πούμε το 77. Ναι. Αλλάζουμε το κυριλικό αλφάβητο και γράφουμε το σαχίνι όχι με το κυριλικά, αλλά το γράφουμε με τα λατινικά. Εσέι ας πούμε και τα λοιπά. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, όπως το μεταφέρουμε. Ο Κεμάλ του άρεξε τα αραβική γραφή και έβαλε λατινικά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλάζει δηλαδή το αλφάβητο. Ωραία. Τι σημασία έχει αυτό. Αυτό είναι αναγνώριση γλώσσας. Λέει ότι αυτή η γλώσσα από εδώ και πέρα είναι μακεδονική. Ισχύει κάτι τέτοιο, εγώ δεν το ξέρω. Αν υπάρχει και υπάρχει αυτό το πράγμα συγκεκριμένα, να μου το φέρουν να πω με συγχωρείτε, κάνω λάθος. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι είναι μια απόφαση επιτροπής που έχει σχέση που με αλλάζει τους χαρακτήρες, αλλά δεν θεμελιώνει. Και μάλιστα αυτό δεν προέκυψε από, αντιπροσωπεία της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Ναι, μονομερής πράξη είναι αυτή. Και στην και οποία, δεν έχεις και δικαίωμα, οποία δεν έχει και δικαίωμα έστασης. Τι να πεις εκεί πέρα τώρα. Αν δεν προσβάλλεις ένα δικά σου σύμβολα ή κάτι άλλο δικό σου. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν συνιστά καθιέρωση γλώσσας κατά τη δική σας. Πώς να τραφεί το Υπουργείο Εξωτερικών Νομική Υπηρεσία που εισηγήθηκε στον κύριο Υπουργό. Δεν είναι να καλύψω τον Κοτζιά τον Νίκο, έτσι. Γιατί ο Νίκος είναι θαυμάσιος στις διεθνείς σχέσεις, αλλά τα νομικά τα πάει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να απολογηθεί η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, πώς θεμελιώνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να το μάθω κι εγώ. Πάμε. Και να ζητήσω συγγνώμη, γιατί κανείς δεν είναι αυτάρκης σε αυτά. Απλώς βάζει ζητήματα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, πάλι σε συνδυασμό του άρθρου 1 και του άρθρου 7, ναι. Να δούμε λίγο και την ηθαγένεια. Αυτό που είπαμε. Είναι τα άρθρα 1, 3, β. Λοιπόν, λέει η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους. Είναι τα άρθρα 1, 3, β. Μάλιστα. 7, παράγραφος 2, 4 και 5. Ωραία. Πάμε στο 1, 3, β. Ωραία. Για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας. Αυτό λέει, μια νομική ανάλυση εδώ, τώρα η β, λοιπόν, παράγραφος 3, β, λέει η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους, της Φιρόμ δηλαδή, ναι. Θα είναι μακεδονική, κάθετος, πολίτης της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ωραία.
Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κράτος έχει άλλη ονομασία και ο πολίτης έχει υπηκότητα, ηθαγένεια δηλαδή, άλλης ονομασίας. Θα μπορούσε να πει ότι είναι Βόρειο Μακεδόνας. Πώς μπορεί να είναι Μακεδόνας ενώ είναι υπήκος της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι πρωτοτυπία. Ναι. Σας λέει όμως, ναι, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ερμηνεία που έχουμε ακούσει, ναι, ότι υπάρχει αυτή η κάθετος που διευκρινίζει ότι είναι πολίτης δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Εντάξει, τώρα εντάξει, άμα βάλουμε αστερίσκους καθέτος για να προσδιορίσουμε την ηθαγένεια, αυτό είναι πάλι η πρώτη φορά. Ο μόνος προσδιορισμός που υπάρχει σήμερα είναι συμπληρωματικός, είναι στο Ενωσιακό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που όλοι που είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και την ηθαγένεια της Ένωσης που δεν την αναπληρώνει αλλά τη συμπληρώνει. Εδώ δεν συμπληρώνει. Επεξηγεί με αστερίσκο, με υποσημείωση ότι εννοείται αυτό. Αφού εννοείται, δεν μπαίνει κατευθείαν αυτό που εννοείται. Ερωτώ. Δεν εννοείται λοιπόν ότι είναι ο πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μπαίνει ότι είναι ο πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Και τελειώνουμε εκεί. Δεν είναι Μακεδόνας. Μάλιστα. Πάμε και στο άρθρο 7 που έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, παρακαλώ. Στο άρθρο 7 λοιπόν, ναι, το συνδυάζουμε το άρθρο λοιπόν. Έχουμε το συνδυάσαμε αυτό, κύριε Σαχίνη, με τα παραγράφους 2, 4 και 5. Εντάξει, η παράδοση 2 μπορεί να πει κανείς ότι κατοχυρώνει την Ελλάδα. Λέει, αναφορικά με το πρώτο μέρος, την Ελλάδα, ναι, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός, ναι, της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Δηλαδή, εντάξει, όταν είναι βόρεια περιοχή, νοούμε τη Μακεδονία σε Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν το γράφει. Θέλω να μου κάνετε μία νομική παρατήρηση. Έπρεπε να μπει μέσα. Όπου υπάρχει υπόθεση. Που αφορά. Μισό λεπτό. Όπου υπάρχει υπόθεση της λεγόμενης βόρειας Μακεδονίας, αναγράφεται Μακεδονία. Όπου υπάρχει περίπτωση Μακεδονίας που αφορά την ελληνική επικράτεια, αναφέρεται ως βόρειο μέρος. Θα έπρεπε να πει που αφορά την περιφέρεια Μακεδονίας σήμερα. Την περιφέρεια, να πει ρητό στη σύμβαση, δεν έχουν περιφερειάρχη Μακεδονίας. Μάλιστα. Θα έπρεπε λοιπόν να πει μέσα που αφορά την περιφέρεια Μακεδονίας. Κατά τη γνώμη μου. Πάλι ερετικό σήμερα. Αλλά οφείλω να το πω. Γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτές οι κόπες γράφονται και δεν διδόνται. Τι είπα να πει βόρεια περιοχή. Βόρεια περιοχή λοιπόν είναι η περιφέρεια Μακεδονίας. Μακεδονία Στράκης, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ας πούμε ότι γίνεται μια καταρχήν κατοχύρωση, αν και διαφωνώ απολύτως. Πάμε αναφορικά με το δεύτερο μέρος τώρα. Mm-hmm. Πάλι η γλώσσα. Γίνεται αναφορά στη γλώσσα. Και έρχεται λοιπόν το καταλυτικό άρθρο 4. Το δεύτερο μέρος, δηλαδή φυρών, σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα είναι η μακεδονική που ανήκει στην ομάδα νότιων σλαβικών γλωσσών. Εδώ έχουμε λοιπόν πολίτες που έχουν με υποσημείωση ή διευκρίνηση της ηθαγένειάς τους, δηλαδή του νομικού δεσμού που τα ενώνει με ένα κράτος. Έχουμε επίσης γλώσσα που ναι, μεν προσδιορίζεται ότι είναι το νότιο σλαβικό, ανήκει στις νότιες σλαβικές γλώσσες, αλλά είναι μακεδονική, και ενώ είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, εν τούτης είναι Μακεδόνες. Μόνο Μακεδόνες. Όλα αυτά νομίζω ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα, γι' αυτό λέω ότι η σύμβαση αυτή μάλλον θα περιπλέξει τα ζητήματα. Και κάπου βιαστήκαν εδώ. Θα μπορούσαν να το παρατείναν για ένα χρονικό διάστημα ακόμα. Αυτή είναι η άποψή μου.